θεωρούμε ότι πρέπει να προταχθεί από τη νέα διοίκηση και να έρθει το επόμενο διάστημα σαν συζήτηση, σαν θέμα συζήτηση εντός ημερησίας, η κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων της Αθήνας. Είναι ιδιαίτερα προβληματική, υπάρχουν καθυστερήσεις χρόνων, υπάρχουν σαφώς πολιτικές ευθύνες, όμως για να μην φτάσουμε στο σημείο σε κάθε συνεδρίαση να έρχονται θέματα για προβλήματα σοβαρά που έχουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια, λύκεια, νομίζουμε ότι χρειάζεται μια συνολική εικόνα, μια ενημέρωση, τι προγράμματα τρέχουν, τι εργολαβίες σχεδιάζονται. Γι' αυτό και επήγει και η πρόταση της νέας Δημοτικής Αρχής για τη συγκρότηση των νέων σχολικών επιτροπών. Θα πούμε τη γνώμη μας όταν έρθει η συζήτηση, αν και νομίζω προεκλογικά έχει γίνει συζήτηση για την ανάγκη να ξεφύγουμε από το μοντέλο της μιας σχολικής επιτροπής. Όμως μπροστά και στην καθυστέρηση της τρίτης δόσης, που δεν έχει έρθει ακόμα στα σχολεία, ενώ πρέπει να έρθει η τέταρτη δόση, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα. Εμείς θα φέρουμε αναλυτική εικόνα, αλλά έχει μια αξία να σταθούμε και σε ορισμένα που είναι κρίσιμα και επήγουν. Στην κατάσταση του έκτο γυμνάσιο και λύκειο στο Λόφο Λαμπράκη, με άμεση ανάγκη επισκευών. Στο 39 γυμνάσιο Λύκειο στην Κυψέλη, στο μεγαλύτερο από πλευράς μαθητών, η μεγαλύτερη σχολική μονάδα, που πέρα από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει με την κατολίσθηση, έχουμε και προβλήματα και από τον πρόσφατο σεισμό. Για το 54 νηπιαγωγείο στο Βοτανικό, με αίθουσες που χωρίζονται με προκάτ. Για το 3ο ΕΠΑΛ στην Ακαδημία Πλάτωνος, που φιλοξενεί ακόμα το 1ο ΕΠΑΛ από τα Σεπόλια, με ρογμές από τους πρόσφατους σεισμούς. Με το γεγονός ότι στην Κράβα, από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, ο Δήμος σκοπεύει να επισκευάσει την αυλή μόνο ενός σχολείου, ενώ τα προβλήματα αφορούν όλο το σχολικό συγκρότημα. Ακόμα και για το 1ο πειραματικό γυμνάσιο στην Πλάκα, που είχαμε φέρει θέμα για τον επικίνδυνο τοίχο, για τον οποίο κάτι πρέπει να γίνει. Και ακόμα για το γεγονός ότι σήμερα, πριν την έναρξη, οι γονείς από το 102 Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας καταγγέλουν ότι πάνω από τα κεφάλια 250 μαθητών υπάρχει κεραία τηλεφωνίας. Και μάλιστα καλυμμένη κεραία τηλεφωνίας. Μιλάω για τη Βιοφιοχωρίου στο Πολύγωνο. Για όλα αυτά και για να μην μείνουμε στις περιπτώσεις, οι οποίες όμως δεν είναι περιπτώσεις, αφορούν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων γονιών. Πρέπει να έρθει εικόνα αναλυτική με πρωτοβουλίες που θα πάρει η Δημοτική Αρχή και από τη δική μας πλευρά θα καταθέσουμε και συγκεκριμένη έκθεση για τη συνολική κατάσταση. Δεύτερο θέμα πολύ γρήγορα. Ξεκινάμε με μείον 3 παιδικούς σταθμούς και είναι πρόβλημα γιατί το δίκτυο συνεχώς συρρυκνώνεται. Μιχαήλ Βόδα, Σμόλικα, Περσέως. Τι εργασίες θα γίνουν? Τα παιδιά ήδη έχουν μεταφερθεί σε άλλους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει ανάγκη και στο θέμα των παιδικών σταθμών η νέα διοίκηση να φέρει μια εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το τι σχεδιάζει να κάνει, με το πώς δεν θα συρρυκνωθεί κι άλλο το δίκτυο των παιδικών σταθμών και με το τι παιδικοί σταθμοί θα γίνουν, καθώς και με το αν έχουμε παιδιά που έμειναν απ' έξω. Με αυτά τα θέματα θα ήθελα να κλείσω, ζητώντας μέσα στον Οκτώβριο, γιατί μιλάμε για άνοιγμα της σχολικής χρονιάς, να έρθει σαν θέμα συζήτηση εντός ημερησίας η κατάσταση στα σχολεία της Αθήνας και στους παιδικούς σταθμούς.